Θα παραμείνουμε στη Σιτία να δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα, Θεοδώρα. Έτσι, λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε εκεί στον Υπηαγωγείο Σιτία, στο Τρίτο, και να αναφερθούμε σε μία μέρα καθαριότητας και καλοπισμού της αυλής εκεί στην περιοχή. Πόσο όμορφο είναι να στηρίζουμε, κοιτάξτε εδώ τι βρήκαν οι άνθρωποι, μια φωλιά. Πόσο όμορφο είναι να στηρίζουμε εκεί την περιοχή, πόσο όμορφο είναι να δίνουμε λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, και εδώ η εκπομπή το επιβεβαιώνει καθημερινά. Δεν ασχολούμαστε μόνο με αστικά κέντρα, δεν ασχολούμαστε μόνο με τα κέντρα των πόλεων, αλλά δίνουμε βήμα, και είμαστε περήφανοι που το κάνουμε αυτό, και ο Όμιλος βέβαια και εμείς προσωπικά εδώ, σε αυτές τις ξεχωριστές περιοχές. Πάμε λοιπόν στο Τρίτο Νηπιαγωγείο Σιτίας και στην κυρία Ασπασία Παπαβασιλείου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Θέμα Σιτίας προηγήθηκε, θέμα Σιτίας πραγματοποιούμε και δίνουμε έτσι τη βαρύτητα που πρέπει να δώσουμε. Για πείτε μας λίγο εκεί στον Υπηαγωγείο, τι πράξατε, τι όμορφα μηνύματα μας στέλνετε? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένας τόπος που μας αρέσει η εξωστρέφεια, όπως είπε και ο κύριος Λιμπερίου νωρίτερα. Έτσι κι εμείς λοιπόν ως Τρίτο Υπηαγωγείο πάντα αγαπούσαμε την εξωστρέφεια προς την κοινωνία, και στη συνεργασία με τον εκάστοτε Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποιούσαμε δράσεις προκειμένου να ομορφύνουμε και να εξωραΐσουμε το σχολείο μας. Αυτές οι δράσεις, όπως καταλαβαίνετε, έπαυσαν εκείνο το διάστημα της καραντίνας και του κορονοϊού. Οπότε είπαμε σιγά σιγά να βγούμε πάλι προς την κοινωνία και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που φέτος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με σκοπό να καθαρίσουμε την αυλή του σχολείου μας, να κλαδέψουμε, να ξεχορτήσουμε, να βάψουμε τα παιχνίδια της αυλής, γιατί μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο αύλιο χώρο, σχετικά καινούριο σχολείο, νεόδμητο, μόλις 23 χρονών. Παρ' όλα αυτά όμως έχει υποστεί σημαντικές φορές από το χρόνο, και προφανώς τα κονδύλια δεν επαρκούν για να κάνουμε πράγματα που θα θέλαμε. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τους γονείς και τους μαθητές μας, είπαμε να κάνουμε μία δράση για να καθαρίσουμε και να ομορφύνουμε λιγάκι το χώρο του σχολείου μας, εκεί που παίζουν οι μαθητές μας καθημερινά. Αυτός ο αύλιος χώρος εκεί πραγματικά είναι ένας χώρος, θα το ζήλευαν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Με όμορφη θέα από ό,τι βλέπουμε, αλλά εγώ θα εστιάσω σε αυτά τα... Θα εστιάσω αυτά τα κονδύλια που πραγματικά τα ζητάτε, αλλά ποτέ δεν έρχονται. Και φτάνουμε στο σημείο, και πολύ καλά κάνετε βέβαια, στο σημείο της εθελοντικής εργασίας. Και καλό θα ήταν και οι υποψήφοι να στρέψουν λίγο το βλέμμα σε αυτές τις δομές, και η αυτοδιοίκηση βέβαια, αλλά και οι υποψήφοι κεντρικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σχολείο το οποίο είναι σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά το κτηριακό του συγκρότημα. Βγαίνοντας στην αυλή, αλλά και μέσα από τις τάξεις, έχουμε θέα στον κόλπο της Σιτίας στη θάλασσα. Το σχολείο έχει πολλές ανάγκες, αλλά να ξέρετε ότι ο μοναδικός σκοπός δεν είναι αυτός, δηλαδή το να εξωραΐσουμε και να ομορφύνουμε την αυλή μας. Η πρόσκληση αυτή και τέτοιου είδους δράσεις προάγουν τη συλλογικότητα. Μας ενδιαφέρει πολύ ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και ως Σύλλογος Διδασκόντων να ερχόμαστε σε επαφή, να αλληλεπιδρούμε, αλλά και είναι και ένα κίνητρο ώστε να ξεσηκώσουμε τους γονείς και τα παιδιά από τα διαμερίσματα, να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, να αντιληφθούμε, όπως είπε ο κ. Λιμπερίου, τις ομορφιές του τόπου μας, γιατί δυστυχώς παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια τους μαθητές μας να απέχουν από την φύση, παρόλο που είμαστε και η Σιτία αλλά και ολόκληρη η Κρήτη ένας τόπος που παράγει αγροτικά προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, οι μαθητές μας δεν έχουν βγει στην Ήπεθρο, δεν ξέρουν πώς να περιποιηθούν ένα δέντρο, ένα λουλούδι, πώς να φυτέψουν. Φανταστείτε ότι βρήκαμε δύο φωλιές και τα παιδιά, πολλά από αυτά, δεν είχαν δει ποτέ ξανά μία φωλιά πάνω σε ένα δέντρο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα για τους μαθητές μας, και αυτή η πρόσκληση έχει τελικά διπλό σκοπό. Ναι, μεν τον καλοπισμό της αυλής μας, αλλά και την συναναστροφή μας, την αλληλεπίδρασή μας, αλλά και την επαφή μας με τη φύση. Συνολικά πόσα παιδάκια έχετε εκεί στο σχολείο, στον Υπηαγωγείο? Ναι, είμαστε το μεγαλύτερο νηπιαγωγείο του Δήμου Σιτίας, καθώς έχει το μεγαλύτερο μαθητικό δυναμικό. Φέτος είμαστε 50, έχουμε 50 μαθητές μπράβο, που έχουν γραφτεί φοιτητές. Συγχαρητήρια. Δυστυχώς η υπογεννητικότητα μας έχει πλήξει και εμάς, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε φτάσει και το μαθητικό δυναμικό μέχρι 70 μαθητές. Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς, σας ευχαριστούμε θερμά. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και πάλι, να το γνωρίζετε αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.